τον κύριο Θόδωρο Καράουγλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης. Κύριε Καράουγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνα, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να καλησπερίσω βέβαια και τους φίλους ακροατές στον Πειραιά και γενικότερα στην Αττική. Να είστε καλά. Λίγο πριν σας πάρουμε τηλέφωνο, είχα βάλει το τραγούδι στο Λευκό τον Πύργο και λέω δεν το έβαλα τυχαία. Το έβαλα γιατί θέλω να πάμε νοερό στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας βοηθήσει να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, πώς πάνε τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα του κορονοϊού που έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και σας πυροβολεί κατά ρυπάς το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, βγήκε ο κύριος Ηλιόπουλος και μιλώντας για τις ΜΕΘ και τους εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένους, μίλησε για ευθύνη η οποία είναι εγκληματική και έχει λέει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταρχήν να πω ότι για την Θεσσαλονίκη είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι, με μεγάλη χαρά να σας υποδεχτούμε. Αν και σήμερα είναι μια μέρα πολύ δύσκολη, γιατί φυσάει ο Βαρδάρης. Και όταν μιλάμε φυσάει ο Βαρδάρης, σφυρίζει. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι και έξω σφυρίζει. Έχει πάρα πολύ τρίο και πάρα πολύ αέρα. Μάλιστα. Απ' την άλλη όμως είναι πάντοτε όμορφο, όπως σωστά είπατε. Και βέβαια το τεχνόν πάντοτε με το τροφελί μου, φυσώντας ο Βαρδάρης καθαρίζει και την ατμόσφαιρα λίγο, και αυτό είναι καλό. Τώρα έρχομαι στο διατάφτα, στον κορονοϊό. Ο κορονοϊός δυστυχώς για μια ακόμη φορά, όπως και πέρσι τον μαύρο Νοέμβριο του 20, έτσι και φέτος τον Νοέμβριο του 21, ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας. Πραγματικά μπορεί να είχαμε πολύ κόσμο εμβολιασμένο, περισσότερο από το 50% ήταν σε πρώτη φάση εμβολιασμένοι, τώρα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο και πλησιάζουμε τον μέσο όρο της χώρας. Αλλά είχαμε και πολλά θύματα, είχαμε και πολλά κρούσματα καθημερινά, και αυτό είναι κάτι που προφανώς μας ανησυχεί. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Ηλιόπουλος, ήθελα να παρατηρήσω ότι στεναχωριέμαι όταν βλέπω το κόμμα που δυστυχώς για τον τόπο κάποτε κυβέρνησε την Ελλάδα, πριν από 2,5 χρόνια ήταν κυβέρνηση για 4,5 περίπου χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, να χαίρεται με τα προβλήματα που έχει η χώρα και να εύχεται να συνεχιστούν αυτά και να μεγιστοποιηθούν, γιατί μόνο έτσι από αυτό εξαρτάται την πολιτική του επιβίωση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και συνεχίζουν να γίνονται. Και η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όλα τα δεδομένα, προσπαθούμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και έχοντας παραλάβει μια χώρα με πολλά προβλήματα. Δεν χρειάζεται νομίζω, είναι περιττό να αναφέρω ότι, αλλά περίπου έχουμε υπερδιπλασιάσει, σχεδόν τριπλασιάσει τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε ενισχύσει με περισσότερες από 12.000 θέσεις το νοσηλευτικό, το ιατρικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων. Έχουμε προκηρύξει για κάλυψη μόνιμες 2.000 θέσεις γιατρών και 4.000 θέσεις νοσηλευτών, όταν τα προηγούμενα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα απολύτως, και μια σειρά άλλων ενεργειών. Καταλαβαίνω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τρέφεται με τα κρούσματα που υπάρχουν κάθε μέρα και δυστυχώς και με τους νεκρούς που υπάρχουν κάθε μέρα, και εύχεται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο για να το εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αλλά αυτό το βλέπουν οι Έλληνες πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα στην Ευρώπη το οποίο αντί να βάλει πλάτη και να στηρίξει την κυβέρνηση σε μια τόσο δύσκολη στιγμή προσπαθεί να κάνει μικροπολιτική και να εκμεταλλευτεί μικροπολιτικά το γεγονός της πανδημίας. Το βλέπουν οι πολίτες, το καταλογίζουν, το χρεώνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο της δημοσκοπής είναι τόσο πολύ χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν μιλάμε ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, την τελευταία εβδομάδα υπάρχει μια τάση μείωσης του υλικού φορτίου στα λήματα. Μάλιστα. Αυτό δεν έχει φανεί άμεσα στα κρούσματα, έχουν όμως μια σταθεροποίηση και πιστεύω ότι με την πρόοδο των εμβολίων, τα οποία είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με αυτό που γινόταν, τα μέτρα του Κυριάκου του Μητσοτάκη και το διοικητικό πρόστιμο, αλλά και τα μέτρα αποκλεισμού από πολλές δραστηριότητες. Πιστεύετε ότι το διοικητικό πρόστιμο βοήθησε, γιατί η αντιπολίτευση όλοι σας κατηγόρησε ότι το διοικητικό με τα πρόστιμα δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρω πώς. Όταν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκάλεσε επανειλημμένως τον κύριο Τσίπρα και του είπε: προτείνετε εσείς ποια νομίζετε ότι θα είναι ο τρόπος άσκησης κάποιες πίεσεις για να πείσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Ακούμε, περιμένουμε την απάντησή του. Οι αστεότητες που έλεγε ο κύριος Τσίπρας για προαιρετική υποχρεωτικότητα. Προαιρετική υποχρεωτικότητα. Προσέξτε κύριε Μπαρδούνα. Η μία λέξη αναιρεί την άλλη. Προαιρετική σημαίνει αν θέλει κάποιος και υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος. Πώς γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Το ρίξαμε στη φιλοσοφία. Δύο μείον κάνουν ένα σύν. Είναι φιλοσοφία βαριά που μας ξεφεύγει. Ναι, μας ξεφεύγει τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι προφανώς τα μέτρα και το διοικητικό πρόστιμο
και ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από διάφορες δραστηριότητες τους έχουν ασκήσει μια πίεση. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σχεδόν σε εξαψήφιο αριθμό εμβολιασμένων καθημερινά. Ξαναθυμηθήκαμε τις παλιές καλές εποχές που κάναμε, που πάνω από 100.000 κάνανε εμβόλια. 92.000 ήταν προχθές, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είναι ένα μεγάλο νούμερο. Βέβαια, πολύ μεγάλος αριθμός είναι αυτοί οι οποίοι είναι η τρίτη δόση, όπως είμαι εγώ, όπως είστε εσείς, όπως είμαστε εμείς που έχουμε κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αύξηση και μια κινητικότητα. 150.000 περίπου νέοι έχουν εγγραφεί για να κάνουν εμβολιασμό, δηλαδή την πρώτη δόση του εμβολίου. Και αυτό είναι σημαντικό και είναι αποτέλεσμα των μέτρων. Κύριε Καραούλου, πείτε μου κάτι. Κάπου διάβασα, αν κάνω λάθος, πείτε μου, ότι είχατε πει ότι θεωρείτε ότι είναι. Θα μπορούσαμε να πάμε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εμένετε σε αυτή τη θέση, αν τη διάβασα καλά. Η προσωπική μου θέση, καλά κάνετε και το βάζετε, είναι ότι ναι, θα έπρεπε από την αρχή να έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό για όλους. Όπως όταν γεννιέται ένα παιδί, από την πρώτη στιγμή που γεννιέται από βρέφος, κάνει μια σειρά εμβόλια. Κάπου και εγώ διάβασα, γιατί γιατρός δεν είμαι, ότι γίνονται 17 εμβόλια συνολικά σε όλα τα μικρά παιδιά. Πιστεύω ότι το ίδιο θα έπρεπε να γίνει. Όπως όταν πήγαμε στο στρατό και περπατούσαμε και μας τρυπούσαν δεξιά και αριστερά και δεν ξέραμε τι εμβόλια θα κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, κατανοώ και σέβομαι και τις αντιδράσεις των ανθρώπων για διάφορους λόγους ο καθένας. Ειδικά σέβομαι αυτούς οι οποίοι φοβούνται. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια νοσήματα ενδεχόμενα ή φαντάζονται ότι έχουν, γιατί ξέρετε, όλοι μας λίγο πολύ υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά φαντασία ασθενείς και βλέπουν ότι. Αυτοί είναι λίγοι όμως. Λίγοι είναι όμως αυτοί. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί γενικότερα από το κλίμα που υπάρχει ή από το πνευματικό τους, όπως λένε πάρα πολύ. Δυστυχώς σε αυτό το ζήτημα, ενώ η επίσημη εκκλησία έχει πάρει μια ξεκάθαρη έντιμη θέση και την έχω τύχει πολλές φορές από Μητροπολίτες να τη βάζουν μέσα στην εκκλησία και να λένε ότι είναι υποχρεωτικό να κάνουμε όλοι το εμβόλιο και ότι δεν είναι θεολογικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ιατρικό και ακολουθούμε τους γιατρούς και τα λοιπά. Δυστυχώς υπάρχουν σε χαμηλότερο επίπεδο κάποιοι ιερείς, κάποιοι καλόγεροι που έχουν άλλη άποψη και την περνάνε για αυτόν τον κόσμο και αυτό είναι τραγικό. Πείτε μου κάτι, πιστεύετε ότι η υποχρεωτικότητα θα πρέπει να περάσει στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι, γιατί όταν μιλάμε για σώματα ασφαλείας και για ένοπλες δυνάμεις, μιλάμε κυρίως για νέο κόσμο, ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν κρούσματα. Είναι πιο μαλακά. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρώ ότι θα ήταν η πρώτη κατηγορία που θα έπρεπε να μπει η υποχρεωτικότητα. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω, λέει κάποιος, εγώ έχω εμβολιαστεί και έρχεται ένας αστυνομικός, ο οποίος στη φύλακα είναι ανεμβολίαστος και μου κάνει έλεγχο αν είμαι εμβολιασμένος ή όχι. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα αυτό. Το καταλαβαίνω. Να σας είπα ότι εγώ είμαι υπέρ της άποψης του καθολικού εμβολίου. Το κρατώ. Ελάτε όμως στη θέση κυβέρνηση, η οποία λέει το εξής. Ωραία, ωραία. Αλλά να ρωτήσουμε κάτι. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν υποχρεωτικά εμβολιαστεί όλοι. Οι οποίοι είναι εν δυνάμει φορείς του κορονοϊού, γιατί μέσω αυτού να εμβολιαστούν, να υπάρξει υποχρεωτικότητα και στους εκπαιδευτικούς και στους υγειονομικούς. Δεν το συζητάμε. Ο κλάδος της εστίασης, όταν πάμε να φάμε καλή ώρα σε μια ταβερνούλα ή οπουδήποτε αλλού, και δεν έχει εμβολιαστεί ο μάγειρας ή ο σερβιτόρος. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική την κλαδική, εγώ μπορώ να πω 10 κλάδους που θα πρέπει να κάνουν εμβόλιο υποχρεωτικό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αν συνεχιστεί το κακό όπως συνεχίζεται. Τώρα έχουμε την μετάλλαξη όμικρον, η οποία ευτυχώς εξελίσσεται με γρήγορα, λέει, πολλαπλασιαστικά, αλλά δεν έχει βαριά συμπτώματα. Δηλαδή δεν οδηγεί σε θάνατο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αλλά ίσως βλέπω και η κυβέρνηση το έχει αφήσει ανοιχτό να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους άνω των 50. Και να δούμε. Ήδη βλέπουμε σε άλλες χώρες, η Αυστρία μιλάει για καθολικό εμβολιασμό, η Γερμανία το ίδιο. Βλέπω ότι σιγά σιγά περνάει η λογική αυτή. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πείτε μου κάτι. Σήμερα συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας με εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΟΑΣΑ, στα λεωφορεία στην Αθήνα. Συναντική. Ναι. Και τους είπε λοιπόν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει τίποτα και τους είπε λοιπόν ότι ενώ η βασική αρχή των μέτρων κατά του κορονοϊού είναι η αρχή του μη συγχρονισμού. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα στα λεωφορεία, η κατάσταση είναι τραγική. Και σας κατηγόρησε ότι ενώ είχαν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση παραγγελία για 700 λεωφορεία, εσείς όταν ήρθατε σταματήσατε με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και φαντάζομαι μπορεί να έβαλε και τη Θεσσαλονίκη μέσα, γιατί κάπου διάβασα και εκεί είχατε κάτι συζητήσεις για τα λεωφορεία. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και συγκριτικά στοιχεία για την Αττική, αλλά υπάρχουν και για τη Θεσσαλονίκη. Θα σταθώ σε αυτό που ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια πραγματικότητα και την περίοδο εκείνη, τον Ιούλιο του 2019, με τίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς με υπουργό Μακεδονίας Τράκης, και έχω άμεση εικόνα το τι παραλάβαμε. Για πείτε μας. Στον ΟΑΣ, λοιπόν, στον Οργανισμό Συγκρότησης Κοινωνίας Θεσσαλονίκης,
Είχαμε στην κυκλοφορία στις 9 Ιουλίου του 2019 219 λεωφορεία. 219 λεωφορεία. Όταν για να υπάρχει μια στοιχειώδης εξυπηρέτηση χρειαζόταν τουλάχιστον 500. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 450 λεωφορεία. Γιατί κυβέρνηση κάνει το εξής απλό και έξυπνο. Ξέρετε ότι όταν τρέχει μια διαδικασία του δημοσίου μπορεί να κάνει και ένα και δύο και τρία χρόνια για να υπάρξει αποτέλεσμα, γιατί μετά τη δημοπράτηση έχουμε τις ενστάσεις, όταν υπάρξει μειοδότης αρχίζουν πάλι οι ενστάσεις από αυτούς που έχουν χάσει, υπάρχουν τα συμβούλια της επικρατείας, εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η διαδικασία πάει σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Η κυβέρνηση τι έκανε, έδωσε όλη την περιαστική πόλη στα ΚΤΕΛ, τα ΚΤΕΛ είναι ιδιωτικός φορέας, αυτοί λοιπόν άμεσα σε χρόνο ρεκόρ αγοράσαν, γιατί είναι ιδιωτικός φορέας και αγοράσαν έξω από την ελεύθερη αγορά λεωφορεία και καλύψαν όλες τις περιαστικές περιοχές της πόλης. Και απ' την άλλη νίκεσε 180 λεωφορεία από ιδιότητα, νίκεσε έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Που σας είπα, ο διαγωνισμός, όση καλή θέλει και να έχει η κυβέρνηση, δεν αποφασίζει όπως ο ιδιωτικός τομέας, γιατί υπάρχει το δημόσιο λογιστικό, γιατί υπάρχουν οι διαδικασίες κτλ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν περισσότερα από 450 λεωφορεία. Άρα είναι υπερδιπλάσια από αυτά που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Προφανώς η κατάσταση δεν είναι τέλεια, θέλουμε πάνω από 500 λεωφορεία. Αλλά με την αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της δημοπράτησης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των λεωφορείων, θα έρθουν και τα λεωφορεία αυτά. Ως τότε όμως δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο προσπαθεί να το εμφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τεχνητά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί αν δείτε, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι γεμάτα. Γιατί πολλοί κόσμοι φοβάται. Αντίθετα, υπάρχει τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί πολλοί άνθρωποι κατεβαίνουν με το γιο τα κέντρα στη δουλειά. Γιατί φοβούνται να μπουν στα λεωφορεία, έτσι. Εμείς δεν έχουμε κι άλλο μέσα, μόνο τα λεωφορεία, δεν έχουμε κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, σε θολά νερά ψαρεύει και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθεί ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο όμως αυτός άφησε, αυτός κληροδότησε στην επόμενη κυβέρνηση, τη διάλυση δηλαδή του αστικού στόλου των λεωφορείων και στην Αθήνα και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθεί να το εμφανίσει σαν πρόβλημα της κυβέρνησής μας, ενώ εμείς προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Τώρα, να πάω και στα. Ξεκίνησα πρώτα από τα δύσκολα, θέλω να πάω και στα θετικά τώρα. Φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Το αποδέχονται πλέον και οι Ευρωπαίοι. Έγινε εκταμείευση από το Eurogroup της έκτης δόσης, 767 εκατομμύρια ευρώ. Και τα μηνύματα που έρχονται είναι θετικά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αυτά τα θετικά μηνύματα που έρχονται για την οικονομία, μπορούμε εμείς να τα θωρακίσουμε έναντι της ακρίβειας και του πληθωρισμού ακρίβειας, η οποία είναι εισαγόμενη, έτσι? Αλλά δυστυχώς έχει αρχίσει και μας αγγίζει. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές κινήσεις να στηρίξει και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πολίτες. Κύριε Μπερδόνη, η αλήθεια είναι ότι η οικονομία δεν πάει απλώς καλά, πάει τρένο. Να θυμίσω ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2021 είχαμε ανάπτυξη στις 16,2%. Το τρίτο τρίμηνο του 2021 ανακοινώθηκε χθες, είχαμε ανάπτυξη στις 13,4%. Άρα αυτό σημαίνει ότι μεσοσταθμικά το πρώτο εννιάμηνο, το πρώτο εννιάμηνο του 2021, γιατί μας λείπει Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, έχουμε ανάπτυξη στις 9,3%. Και είναι η πρώτη φορά που τα νούμερα διαψεύδουν ευχάριστα μια κυβέρνηση. Ο προϋπολογισμός του 2021 προέβλεπε ανάπτυξη συν 3,6%. Ο Πρωθυπουργός εδώ στα γένεια της εκθέσεως του Σεπτέμβριο μιλούσε ότι τελικά θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα και θα πάμε συν 5,9%. Το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει για το 2021 ότι θα κλείσουμε τελικά με ανάπτυξη 6,9%. Αλλά μην αποκλείεται να έχουμε μπροστά και 8%. Δηλαδή να ξεπεράσουμε και το 8% της ανάπτυξης, που σημαίνει πρακτικά ότι κλείνουμε την ύφεση, καλύπτουμε την ύφεση του 2020. Που περίπου ήταν 9%, 8,7%. Και ξεκινάμε και ουσιαστικά από μηδενική αφετηρία για το 2022. Και το 2022, έτσι, στο αισιόδοξο σενάριο που ο κορονοϊός αντιμετωπίζεται και ως το Μάρτιο-Απρίλιο, το πολύ Μάιο έχει τελειώσει, θα έχουμε, εμείς προβλέπουμε στον προϋπολογισμό ανάπτυξη συν 4,6% για το 2022, όμως εκτιμώ ότι είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ συντηρητική αυτή η εκτίμηση και θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν η οικονομία μας πατάει γερά και αποδεικνύεται ότι έχει ισχυρές βάσεις. Τώρα, είναι γεγονός ότι κοντά σε όλα τα υπόλοιπα που είχαμε, στα προβλήματα της πανδημίας, στα προβλήματα της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, μας προέκυψε και η κρίση της ακρίβειας, η οποία οφείλεται πολύ στην πολύ σημαντική άνοδο της τιμής του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, άρα του κόστους ενέργειας. Από το κόστος ενέργειας ανέβηκε το κόστος παραγωγής και έφτασε η μετακυλήθηκε στον καταναλωτή.
Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής ανακοινούσε ένα πακέτο ενός δισεκατομμυρίου περίπου. 500 εκατομμύρια ήταν το αρχικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Άλλα 170 υπουργός ενέργειας συνέχεια, ο Κώστας Κρέκας, για επιδότηση της τιμής του πετρελαίου και της αγοράς του φυσικού αερίου. Άλλα 330 ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Στη Βουλή, σε συγκεκριμένες κατηγορίες, στη Βουλή. Μισό-μισό στους υγειονομικούς, σαν επιβράβευση, διοικητικούς, τεχνικούς, νοσηλευτές, γιατρούς. 100.000 άτομα αφορά αυτό. 830.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν 250 ευρώ σαν ένα δώρο τώρα ενώπιση των Χριστουγέννων. Και άλλες 173.000 οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, που έχουν σύνταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, θα πάρουν άλλα 250 ευρώ. Με λίγα λόγια, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Και αυτό που είπε η κυβέρνηση, και είναι ένδειξη σοφίας και εκτίμησης ότι δεν κάνει έτσι πρόχειρες κινήσεις, είναι ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί το φαινόμενο και αν χρειαστεί εδώ είμαστε για να ξανανακοινώσουμε και πάλι μέτρα. Είναι προφανές ότι η πολιτική μας είναι κανείς άνθρωπος να μην νιώσει μόνος και απροστάτευτος κάτω από αυτές τις συνθήκες και βεβαίως εκτός από τα χρήματα αυτά που ήδη ανακοινώθηκαν που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο, εδώ θα είμαστε συμπληρωματικά να δώσουμε και άλλες δυνατότητες στους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται, έτσι ώστε να μην νιώσουν την πίεση αυτή από την ακρίβεια που υπάρχει. Κύριε Καραγούλου, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Επειδή ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Μακεδονία είναι μια περιοχή που την αγαπάνε οι Ρώσοι τουρίστες. Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στο Σότσι, θα μιλήσει με τον κύριο Πούτιν. Πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η τουριστική και η οικονομική σχέση με τη Ρωσία που έχει περάσει από χίλια κύματα και εντάξει είναι σε μια διαδικασία απόψυξης θα έλεγα? Ναι, κοιτάξτε, το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά του τουρισμού με 35 εκατομμύρια τουρίστες, από τους οποίους 2 εκατομμύρια ήταν τουρίστες. Και ένας όμιλος της Βορείου Ελλάδος, ο Μπόρις ο Μουζενίδης, ο Μακαρίτης, πέθανε από κορονοϊό και η εταιρεία του Ελληνέρ έφερε πάνω από 700.000 από αυτά τα 2 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες εδώ στην περιοχή μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς, το Φεβρουάριο του 2020 ο αείμνηστος Μπόρις Μουζενίδης πήγε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στην Μόσχα και κόλλησε κορονοϊό και επιβίωσε από αυτό. Ο όμιλος του περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση και το 20 λόγω κορονοϊού, αλλά και φέτος, γιατί δεν υπάρχει μια εταιρεία που να εξειδικεύεται τόσο πολύ στην αγορά της Ρωσίας όπως ήταν η εταιρεία του Μπόρις Μουζενίδη, είχαμε μια πολύ μεγάλη πτώση. Ελπίζω ότι τώρα με την επίσκεψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη θα αναθερμαθούν οι ελληνορωσικές σχέσεις. Θα υπάρξει ένα άνοιγμα και πάλι της τουριστικής αγοράς αυτής που είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί ξέρετε, οι Ρώσοι συνδυάζαν τον τουρισμό και με το θρησκευτικό τουρισμό. Γιατί είναι ορθόδοξοι, είναι ορθόδοξοι. Και είναι και πολύ θρησκευόμενοι, βέβαια. Ακριβώς. Και πηγαίναν στο Άγιο Όρος, έχουν το δικό τους μοναστήρι, τον Άγιο Παντελεήμονα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για μας είναι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρος ότι θα αναθερμανθούν οι σχέσεις, οι παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μια καλή, αισιόδοξη προοπτική για το επίπεδο των ελληνορωσικών σχέσεων, αλλά και ειδικότερα του τουρισμού, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Λοιπόν, κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, κύριε Μπαρδούνια, επίσης. Χάρηκα. Γεια σας.